Γεια σας κυρίες και κύριοι. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 74χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της ενδιαστάσης συζύγου του στην Αγία Βαρβάρα. Ο άνδρας είπε ότι είχαν οικονομικές διαφορές και διενέξεις. Τις πληροφορίες θα μας δώσει ο Παναγιώτης Μπούσιος. Καλό μεσημέρι, Ράνια. Πολύ νωρίς το πρωί, λοιπόν, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του. Ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια στον ανακριτή ο 75χρονος, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, καθώς περιγράφει μια ζωή την οποία δεν μπορούσε να ζήσει άλλο. Το θύμα, φέρεται, όπως λέει, τουλάχιστον υποστηρίζει ο ίδιος, του είχε κάνει τη ζωή του πάρα πολύ δύσκολη και αυτό ήταν που θόλωσε το μυαλό του και τον ανάγκασε, τον οδήγησε να κάνει αυτή την πράξη, την οποία έκανε έξω ακριβώς εδώ από το σπίτι της. Με τη βοήθεια του συναδέλφου του Χρήστου Κολώνα, να σας δείξουμε ότι εδώ έξω από το σπίτι έχουν αφήσει κάποιοι φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, γείτονες, λίγα λουλούδια, ένα μικρό καντιλάκι και ένα σημείωμα στη μνήμη της άτυχης γυναίκας, η οποία έπεσε νεκρή μπροστά στα σκαλιά του σπιτιού της. Ενώ όσον αφορά τον σύζυγό της, τον πρώην σύζυγό της, να σου πω ότι δεν απολογήθηκε στον ανακριτή. Του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη στις 11 το πρωί. Ουσιαστικά δεν τον είδαμε καθόλου, πρέπει να σου πω, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Μπήκε και βγήκε πραγματικά σαν φαντομάς. Δεν θέλαν προφανώς ούτε και οι συνηγοροί του, αλλά ούτε και οι εισαγγελικοί λειτουργοί να τον δώσουν, να έχουμε μια εικόνα του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είμαστε στη γειτονιά του, παραμένουν συγκλονισμένοι άνθρωποι, καθώς γνώριζαν μεν για τις διενέξεις που υπήρχαν, αλλά δεν περίμεναν ότι θα έφταναν σε ένα τέτοιο σημείο. Ράνια. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Παναγιώτη Μπούσκια. Δεν έχουν τέλος τα κορονοπάρτι που διοργανώνονται κάθε βράδυ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Στην Μύκονο, ο γνωστός ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και το μοντέλο σύζυγός του διασκέδασαν σε ξέφρενους ρυθμούς σε γαμήλιο πάρτι που διοργανώθηκε σε βίλα του νησιού. Στην υπερπολιτελή βίλα που βλέπετε στη Μύκονο με θέα το απέραντο γαλάζιο στήθηκε το γαμήλιο κορώνο πάρτι που τα είχε όλα. DJ, μπαρ, σερβιτόρους και πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους. Ανάμεσα τους και ο άσος της Μπαρτσελόνα Σέρτζι Ρομπέρτο. Η σύζυγός του μοντέλο στο επάγγελμα Κοράλ Σιμάνοβιτς χορεύει ασταμάτητα ενώ ανεβάζει βίντεο από το πάρτι στο προφίλ της στα social media. Οι καλεσμένοι που είναι ντυμένοι στα λευκά χορεύουν σε ξέφρενους ρυθμούς γύρω από την πισίνα χωρίς να τηρείται κανένα μέτρο προστασίας. Οι επιχειρηματίες του νησιού που έχουν πληγεί από τους περιορισμούς στο ωράριο και την απαγόρευση της μουσικής θεωρούν τα πάρτι υγειονομικές βόμβες και οδηγούν σε απώλειες φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και αθέμητο ανταγωνισμό. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί θα κάνουν τη δουλειά τους, αυτό είναι δεδομένο. Ενεργοποιείται και η ειδική μονάδα ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και ένα συγκεκριμένο σχέδιο της Ελλάς που δεν αφορά μόνο στη Μύκονο, αλλά αφορά γενικότερα σε όλη τη χώρα και στην υπηρετική και στην νησιωτική. Εύχομαι μόνο αυτοί που θα επιχειρήσουν όχι μόνο στα πάρτι στις βίλες, αλλά γενικότερα να παρανομήσουν στο κομμάτι αυτό, να μην είναι οι ίδιοι που θα ρίχνουν το ανάθεμα, εάν χρειαστεί να πάρουμε μέτρα εις βάρος της τοπικής οικονομίας, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Η παραλιακή λεωφόρο στο Ηράκλειο Κρήτης για ένα ακόμη βράδυ μετατράπηκε σε υπαίθριο κλαμπ. Στο βίντεο που τράβηξαν κάτοικοι της περιοχής, η μουσική είναι στη διαπασόν και οι νέοι διασκεδάζουν σαν να μην υπάρχει αύριο. 500 νέοι διασκέδαζαν μέχρι τελικής πτώσης τη νύχτα που πέρασε σε πάρτι που στήθηκε στην περιοχή Καριά της Πάτρας. Η έφοδος της αστυνομίας δεν στάθηκε ικανή να τους χαλάσει το πάρτι, καθώς οι νεαροί είχαν προλάβει όχι μόνο να κρυφτούν, αλλά να μαζέψουν και τα μηχανήματα. Μόλις οι αστυνομικοί έφυγαν, το πάρτι στήθηκε από την αρχή και κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.